γενικότερη εικόνα στη χώρα μας δείχνει να είναι μια χρονιά με θετικό πρόσημο, θα λέγαμε. Όχι με ενθουσιώδη ανάπτυξη, αλλά με μια ήπια ανάπτυξη, θα λέγαμε, και από πλευράς αφήξεων και από πλευράς εισπράξεων. Θα είναι ελαφρώς αυξημένες οι εισπράξεις φέτος, όπως είναι ακριβώς και οι αφήξεις, όπως αποδεικνύεται από το πρώτο πεντάμινο του έτους, πανελλαδικά. Κατά κύριο λόγο, βέβαια, οι αυξήσεις αυτές διαφέρονται σε περιοχές όρημης τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η περιφέρεια Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι υπόλοιπες παραθαλάσσιες περιοχές κινούνται σε ένα θετικό επίπεδο από πλευράς τόσο αφήξεων και εισπράξεων, πλην όμως όχι κερδοφορίας, θα λέγαμε. Τώρα, από εκεί και μετά, ειδικότερα για την Πελοπόννησο, θα σταθούμε στο κομμάτι ότι αρχικώς η σύνθεση των τουριστών στην Πελοπόννησο γενικότερα έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εγχωρίου αγοράς, δηλαδή Έλληνες, σε ποσοστό περίπου 65-35, δηλαδή 70-30 αναλόγως και με τη σεζόν. Και αυτό το γεγονός είναι που δυσχεραίνει λίγο τα πράγματα και πραγματικά το αποτύπωμα που έχουμε δεν είναι απόλυτα θετικό, υπό την έννοια ότι φέτος και βάσει μελετών που προκύπτουν από το Ινστιτούτο Λιανικού Εμπορίου και Κατανάλωσης, όπου σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι ένας στους δύο Έλληνες πιθανότατα να μην κάνει διακοπές φέτος. Και από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, ένα μεγάλο ποσοστό θα περιορίσει τις μέρες διαμονής. Τόσο τις μέρες διαμονής, όσο και τη συνολικότερη δαπάνη. Δηλαδή θα περιοριστεί σε μια διαμονή και σε μια στοιχειώδη εστίαση. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και λόγω του περιορισμού που υπάρχει στο ελληνικό νοικοκυριό, πιθανότητα οι εισπράξεις στο τέλος της σεζόν να είναι και μειωμένες. Αυτό δεν είναι κάτι βέβαια που ευνοεί την επιχειρηματικότητα, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά από μια σκληρή περίοδο πανδημίας ακολούθησε μια ενεργειακή κρίση με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να συσσωρεύουν ζημίες και το γεγονός ότι δεν υπάρχει υψηλή κερδοφορία φέτος όπως διαφαίνεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αυτό φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον επιχειρηματία. Από εκεί και μετά να πούμε ότι για τη φετινή θερινή σεζόν παρατηρούμε κάποιες νέες τάσεις. Μία από αυτές τις τάσεις είναι μία αύξηση των ταξιδιών, παρατηρήσαμε, πολύ νωρίς στην θερινή περίοδο, δηλαδή κατά το μήνα Μάιο και Ιούνιο, όχι τόσο από πλευράς οικογενειών, δηλαδή οικογένειες με παιδιά, αλλά κυρίως από κατηγορίες αγορών που έχουν να κάνουν με νεότερες ηλικίες και με συνταξιούχους. Αυτό να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι είναι πιθανότατα ο κόσμος, αυτές οι ομάδες εστιάζουν περισσότερο στο θέμα του κόστους, διότι μπορούν να βρουν σαφώς καλύτερες τιμές κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου σε σχέση με το πικ της σεζόν. Και το δεύτερον είναι ότι οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, διότι ξέρουμε πολύ καλά το Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ πιο δροσερά τα πράγματα από την περίοδο του Ιουλίου και Αυγούστου, και άρα λοιπόν ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας επιδιώκουν διακοπές κατά την περίοδο αυτή. Μια δεύτερη τάση που παρατηρούμε είναι να επεκτείνεται φέτος η σεζόν κυρίως προς το τέλος της, δηλαδή να έχουμε μια παράταση για τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως και αρχές Οκτωβρίου σε κάποιες περιοχές. Και βέβαια μια τρίτη τάση που παρατηρούμε είναι το γεγονός ότι φέτος αναδεικνύονται και προορισμοί λιγότερο δημοφιλείς, και αυτό βεβαίως το αποδίδουμε και πάλι σε μια προσπάθεια του κοινού να βρει κάποιες καλύτερες τιμές σε σχέση με κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι υψηλής ζήτησης. Τώρα, όσον αφορά το εισερχόμενο κομμάτι, αυτό όσον αφορά την εγχώρια αγορά, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, διότι η Πελοπόννησος πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Εάν φέτος πράγματι αποδειχτεί ότι λόγω των περικοπών και λόγω του περιορισμού δεν θα ταξιδέψουν όσοι ακριβώς ταξίδευαν τις προηγούμενες χρονιές και δεν θα κάνουν τη δαπάνη που συνήθως κάνανε τις προηγούμενες χρονιές, αυτό αποτελεί έναν πονοκέφαλο για τους επιχειρηματίες και μένει να το δούμε βέβαια μέχρι το τέλος της σεζόν. Τα απευχόμαστε όλοι. Όσον αφορά το εισερχόμενο τουρισμό, βλέπουμε ότι και πάλι έχει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό η γερμανική αγορά. Σε αντίθεση με τη βρετανική αγορά, με το Ηνωμένο Βασίλειο, που εμείς βέβαια δεν είχαμε τεράστιο ποσοστό στην Πελοπόννησο, που έχει κάποιες καμπανεβάσματα αυτή η αγορά. Από την άλλη μεριά, η Γαλλία, παρά το γεγονός ότι φέτος έχει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις εκλογές που είχαμε, δείχνει μια σταθερότητα, θα λέγαμε γενικώς τα πράγματα. Και από πλευράς των αγορών, των απολειών των αγορών που είχαμε από πλευράς Ουκρανίας, Ρωσίας και Ισραήλ, φαίνεται να αντικαθίστανται αυτά τα κομμάτια της αγοράς πολύ έντονα από
τις αγορές της Τσεχίας και της Πολωνίας. Παρά το γεγονός ότι η Πολωνία συνορεύει με εμπόλεμη έτσι, ζώνη, φέτος δείχνουν αθαιρετικά τα πράγματα και βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια ενός τμήματος των αγορών αυτών και στην Πελοπόννησο. Τέλος να πούμε ότι και από πλευράς των αεροπορικών εταιριών και οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από την υψηλή περίοδο της πτήσης τους. Είναι κάτι το οποίο τους δίνει δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη χρήση του στόλου τους και δίνουν και κίνητρα προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν πτήσεις εκτός της κύριας περίοδου, δηλαδή του Ιουλίου-Αυγούστου. Είναι κάτι βέβαια το οποίο στην Πελοπόννησο δεν το εισπράττουμε ιδιαίτερα αυτό, διότι παραμένει πάντα το μεγάλο αγκάθι που λέγεται αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου χρήζει άμεσης αναβάθμισης για να μπορέσει να εξυπηρετήσει περισσότερες πτήσεις και να προσδοκούμε σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενων τουριστών. Για την Πελοπόννησο, όσον αφορά για την δικιά μας την Αρκαδία, ο ορεινός τουρισμός είναι ένας ορεινός τουρισμός ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων δουλεύει πάρα πολύ η Γορτινία. Όσον αφορά το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι τι γίνεται με την παραθαλάσσια Αρκαδία, αυτό που λέμε Αρκαδική Ριβιέρα, γιατί όπως γνωρίζω έχουν επενδύσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο ακόμα και πάνω στους προορισμούς τους παραθαλάσσιους τους δικούς μας της Αρκαδίας. Τι γίνεται με όλο αυτό? Είναι ιδιαίτερα θεωρητικά τα πράγματα θα λέγαμε για τις παράκτες περιοχές της Αρκαδίας. Η Βόρεια Κοινωρία βέβαια ξέρουμε ότι έχει αυτό το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που έχει να κάνει με παραθεριστική κατά κύριο λόγο κατοικία. Αλλά ωστόσο παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα όλο αυτό το διάστημα. Οι επαγγελματίες δείχνουν να είναι σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένοι. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά τα πράγματα προκύπτουν και στην περιοχή του Τυρού και του Λεωνιδίου, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια δείχνει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό και όχι σε περίοδο απαραίτητα αιχμής και εκτός περίοδου αιχμής, με όλες τις δραστηριότητες αυτές βέβαια που έχουν γίνει και τα διαστήματα, είτε λόγω του αναρχητικού πάρκου, είτε λόγω του Μελιτζάζ που είχαμε προσφάτως και που πραγματικά κατακλείστηκε από κόσμο το Λεωνίδιο. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο δυναμισμό και εγώ πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά, ειδικά για την Νότια Κοινωνία κατά τη φετινή περίοδο. Βοηθάνε δηλαδή και οι εκδηλώσεις και όλο αυτό που προωθεί ο τόπος τους και ίσως πρέπει να το δείξουν και οι υπόλοιποι τόποι να κάνουν φαντάζομαι αντίστοιχες εκδηλώσεις προκειμένου να τραβήξει όλο αυτό. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση και είναι γεγονός ότι τις καλές πρακτικές καλό είναι να τις υιοθετούμε και σε άλλους προορισμούς προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι το Λεωνίδιο έχει μια πάρα πολύ καλή βάση τα τελευταία χρόνια επισκεψιμότητας, κυρίως γύρω από το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού και κυρίως του αναρχητικού τουρισμού. Αλλά πέρα από αυτό, είναι γεγονός ότι αξιοποιεί ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τον καταλληλότερο τρόπο αυτή τη δυναμική που έχει προκύψει, προκειμένου να δώσει και μια επιμήκυση στην τουριστική περίοδο και μέχρι στιγμής δείχνει να τα καταφέρνει ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Άλλοι προορισμοί της Αρκαδίας το καλοκαίρι είναι βιώσιμοι? Αν αναφερόμαστε στους ορεινούς προορισμούς, να σας πω ότι βεβαίως δεν είναι η περίοδος αιχμής για τους ορεινούς προορισμούς. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται προσφάτως μια κινητικότητα και στους ορεινούς προορισμούς, διότι ο κόσμος επιζητά ένα δροσερό περιβάλλον. Είχαμε μια περίοδο, όλη αυτή η περίοδος ήταν περίοδος ιδιαίτερου καύσωνα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος μπήκε στον πειρασμό να ταξιδέψει και στους ορεινούς προορισμούς για να είναι πιο δροσερό το περιβάλλον. Και δεύτερον, διότι είναι και οικονομικότερες οι τιμές, κάτι το οποίο, όπως είπαμε φέτος, προβληματίζει ιδιαίτερα το ελληνικό νοικοκυριό. Συνεπώς, νομίζουμε ότι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, όχι έντονο, αλλά αρκετά ικανοποιητικό και ορισμένοι προορισμοί σε ορεινές περιοχές Αρκαδίας.